Και πάμε σήμερα να καλωσορίσουμε συχνότητα το διδάκτορα γεωπολιτικής και καλό φίλο της συχνότητας, καιρό έχουμε να τον ακούσουμε, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Κύριε Φίλη, θέλω να ξεκινήσω όχι από το πρόδειλο, δηλαδή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας στη Μέση Ανατολή, αλλά με ένα ερώτημα, διότι ιχνηλατείτε τις εξελίξεις διεθνώς χρόνια τώρα. Αν αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, με έναν τρόπο άμεσο ή έμεσο, συμβαίνεται με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και πώς. Άμα θυμάστε, την πρώτη μέρα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μου είχατε κάνει την τιμή να μιλήσουμε εκτάκτως, είχαμε πει ότι αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί και τραβήξει σε μάκρους, θα ανοίξουν και άλλα μέτωπα. Μάλιστα, κατά καιρούς έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι τα πιο βασικά θερμά μέτωπα θα ήταν λογικά ο Κάυκασος, θα ήταν η Ανατολική Μεσόγειος, θα ήταν η Μέση Ανατολή, φυσικά θα ήταν και η Κίνα με την Ταϊβάν. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, σε όλο αυτό το διάμεσο διάστημα, έχουμε μια γενική έκρηξη τους τελευταίους μήνες στη Δυτική Αφρική, έχουμε επανάληψη των συγκρούσεων στον Κάυκασο, όπου επί της ουσίας συντελέστηκε μια γενοκτονία αυτή του αρμένικου λαού της περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και φυσικά στη Δύση δεν άνοιξε μύτη. Και τώρα έχουμε στην Μέση Ανατολή ακριβώς το σημείο το πιο επικίνδυνο από όλα για να δημιουργηθεί μια περαιτέρω αλυσιδωτή αντίδραση αναφορικά με το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς κύριε Σαχίνη, φίλε Γιώργο, είμαστε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Ο παγκόσμιος αυτός πόλεμος έχει ξεκινήσει επί της ουσίας από το 2008 με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αν μπορούμε να το πούμε, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια, αν σας φαίνεται περίεργο ή φαίνεται σπίτι στους φίλους, με την 11η Σεπτεμβρίου, εδώ και 22 χρόνια. Έχει μετατραπεί από νομισματικός πόλεμος σε εμπορικό πόλεμο, κατά τη διάρκεια, ειδικά μετά την παγκόσμια νομισματική κρίση. Έχουμε οδηγηθεί σε πόλεμο ενεργειακό, σε ανταγωνισμό για το πώς και ποιος θα ελέγξει τις σπάνιες γεύσεις του πλανήτη, οι οποίες συρρίσκονται παρόδο πάνω 50%, είτε βρίσκονται υπό κινέζικο άμεσο έλεγχο, είτε από κινέζικες εταιρείες στο εξωτερικό. Και χθες ρίξαν την κυβέρνηση στην Πορτογαλία, οι σπάνιες γεύσεις. Το λίθιο είναι ακριβώς η βασική αιτία. Ναι. Ακριβώς, και φυσικά, δυστυχώς, πέραν αυτού του ανταγωνισμού τύπου πολιτικής οικονομίας, εν πάση περιπτώσει οι φοιτητές θα το καταλαβαίνουν και όσοι έχουν κάνει τι εννοώ, οδηγούμαστε και σε θερμό πόλεμο σε διάφορα μέτωπα. Δηλαδή, έχουμε το μέτωπο αυτή τη στιγμή της Ουκρανίας, έχουμε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν άλλες μικρότερες εστίες έντασης, οι άλλες έντασης, αυτό που λέμε οι frozen conflicts, έτσι, οι παγωμένες συγκρούσεις, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγούν. Και όλο αυτό γίνεται διότι οι βασικές μεγάλες δυνάμεις, ναι, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, φυσικά και η Κίνα, αλλά κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, προσπαθεί η μία να κάνει, να το πω με πολύ απλά λόγια, αντιπερισπασμό στην άλλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έγινε στη Μέση Ανατολή είναι βούτυρο στο ψωμί της Ρωσίας, η οποία από την πρώτη στιγμή που έγινε η έκρηξη στη Μέση Ανατολή και είδαμε το μέγεθος και την κλίμακα της αντίδρασης του Ισραήλ, στους γνωρίζοντες έγινε ξεκάθαρο ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να στείλουν οπλισμό ούτε να έχουν προτεραιότητα την Ουκρανία. Ταυτοχρόνως συμπίπτει αυτό με την παύση επί της ουσίας της αντεπίθεσης, της χειμερινής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των Ουκρανών στην περιοχή της Ζαπορίζια και του Ντονέτσκ, και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε μια προφανώς ρωσική αντεπίθεση ή εν πάση περιπτώσει προώθηση, όπως θέλετε πείτε το, στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ένα έχει άμεση συνάρτηση με το άλλο, βλέποντας φυσικά
και την στάση της Ρωσίας απέναντι στο Ισραήλ, η οποία είναι από, ανοιχτά εχθρική, από αρνητική έως ανοιχτά εχθρική, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι εδώ οι Ρώσοι απαντάνε λίγο πολύ και στη στάση του Ισραήλ απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας με τη Ρωσία, όπου το Ισραήλ, παρόλο που πολιτικώς έκανε πολύ προσεκτικές κινήσεις, πολύ πιο προσεκτικές κινήσεις από τη Ελλάδα θα έλεγα, επί της ουσίας βοήθησε σημαντικότατα με οπλικά συστήματα αλλά και τεχνολογία την Ουκρανία να πολεμήσει τους Ρώσους. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η βασική αντίπαλη του Ισραήλ σε αυτή την ιστορία δεν είναι η Χαμάς, αλλά είναι ο Σιητισμός, είναι το Ιράν, ο οποίος είναι ο βασικός σύμμαχος της Ρωσίας, ένας από τους βασικότερους σύμμαχους της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας μην ξεχνάμε ότι περίπου τέτοια εποχή πέρσι, όταν οι Ουκρανοί είχαν ανακαταλάβει αρκετά μεγάλα εδάφη, μεγάλες εκτάσεις, τις οποίες έλεγχαν οι Ρώσοι και είχαν αποχωρήσει, είχαν φύγει από εκεί οι Ρώσοι, σταθεροποιήθηκε το μέτωπο και λόγω της υποστήριξης του Ιράν προς τη Ρωσία με τα UAV τα οποία έστειλε, και δημιούργησαν τεράστιες απώλειες στον Ουκρανικό στρατό και στις Ουκρανικές θέσεις. Άρα κύριε Φίλη, λέτε ότι εδώ έχει αναδυθεί πλήρως πια η πολυπολικότητα στον πλανήτη των δυνάμεων. Ναι, αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι οδηγούμαστε σε ένα καινούργιο διεθνές σύστημα. Εάν μπορούμε να πούμε, και πάλι όσο παράτερο και να ακούγεται στις φίλες και στους φίλους, το σύστημα, αυτό που λέμε το Unipolar Moment, η μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών, κράτησε περίπου 10 χρόνια. Δηλαδή από το 1991 με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, κομμουνισμού κτλ. Μέχρι το 2001 όπου είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου. Από το 2001 μέχρι το 2021-22, 20 χρόνια, όλο αυτό το σύστημα άλλαξε. Δηλαδή, λόγω αυτήν της επανειλημμένης κατάστασης κρίσης της οποίας βρέθηκε η Δύση, με πιο σημαντική την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περαιτέρω συρρήκνωση των εξοπλιστικών τους, των ενόπλων δυνάμεών τους και, και το πού, εν πάση περιπτώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονται. Αυτό έχει να κάνει και με τον Ομπάμα, με την κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία εφάρμοσε την πολιτική αυτό που λέμε pivot to Asia, δηλαδή μετακίνησε μεγάλες δυνάμεις προς την Ασία και άφησε ελεύθερο το πεδίο στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, ας πούμε, ή το εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ, όπως υπόθηκε τότε. Άρα λοιπόν και την Αραβική Άνοιξη, η οποία τίναξε στον αέρα όλη την περιοχή από αυτό που λέμε ευρύτερη Μέση Ανατολή, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, αυτά τα 20 χρόνια τι ήτανε? Ήτανε μια διαδικασία γένας ενός καινούριου συστήματος. Και θα μου πει κάποιος, είναι 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια είναι σχεδόν μια γενιά σε μια ανθρώπινη ζωή, αλλά ξέρετε, στο ρου της ιστορίας και στις δυνάμεις της ιστορίας δεν είναι τίποτα. Είναι λίγα χρόνια. Άρα λοιπόν αυτή η μεταβατική περίοδο, κύριε Σαχίνη, τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ως διάλεξη καλά ακούγεται. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα καταλήξει κάπου. Και δυστυχώς λοιπόν είμαστε στις οδύνες αυτής της γένας για να δούμε πού θα καταλήξει. Το σίγουρο είναι ότι θα οδηγηθούμε σε έναν, είμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο, ανεξαρτήτως ότι πιστεύουν οι Αγγλοσάξονες για τον εαυτό τους, η ουσία είναι αυτή, ότι είμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο τον οποίο δεν ελέγχουν πλέον απολύτως οι δυνάμεις της Δύσης όπως τον έλεγχαν κατά τη διάρκεια τα πρώτη της δεκαετίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό αποδεικνύεται και στο τι κάνουν οι Άραβες αναφορικά με την ενέργεια το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, και στο πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την Κίνα, και φυσικά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ευρώπη με την κίνηση της Ρωσίας, με τους BRICS, την επέκτασή τους κτλ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πλέον ότι θα πάμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, εάν φυσικά δεχτούμε το καλό σενάριο, όπου
κάποια στιγμή στο μέλλον, ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον, να μειωθεί η ένταση, να παγιωθεί μια κατάσταση όπου το καλό σενάριο, κύριε Σαχίνη μου, θα είναι ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Λοιπόν, το καλό σενάριο θα είναι η συνέχιση ενός θερμού και ειδικά στη Μέση Ανατολή, όπου μπορεί να γίνει πάρα πολύ θερμός. Θα έρθω σε αυτό. Θα φάτε ώρα σήμερα, έχετε και καιρό. Αλλά θέλω πρώτα, σύμμικτα, έχω τρία ερωτήματα ακροατών, τα ομαδοποιώ. Λέει η Εύα, καλημέρα στον κύριο Φίλη. Καιρό είχαμε να ακούσουμε τις γεωπολιτικές αναλύσεις του. Επαληθεύεται βέβαια σε όσα μας είχε πει πριν χρόνια. Βλέπουμε έναν Ουκρανό πρόεδρο να εκλιπαρεί τη Δύση, να του στείλουν όπλα γιατί τον παράτησαν στην τύχη του. Και λέει εδώ άλλος φίλος ο Νίκος, πώς πολέμους αλήθεια, κύριε Φίλη, πρέπει να περιμένουμε ακόμη μεταξύ όλων αυτών των πόλων μέχρι να σταθεροποιηθεί το νέο σύστημα ισχύως και ηγεμονίας? Θα παραμείνουν περιφερειακοί ή να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο? Και τέλος, ο Βαγγέλης λέει: ακούω συνέχεια, όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Μήπως πίσω από όλα τα συμφέροντα, ίσως πιο απλουστευμένη προσέγγιση είναι το χρήμα και μόνο? Κοιτάξτε, το χρήμα είναι πάντα, δηλαδή πάντα πίσω από κάθε πολεμική ενέργεια, από κάθε κίνηση πολιτική, υπάρχει ο γεωοικονομικός παράγοντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, χωρίς το χρήμα και χωρίς να υπάρχει οσμή αυτής της ιστορίας, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και ύστερα, Πόσους πολέμους πρέπει να περιμένουμε, λέει εδώ ο φίλος, ναι, περιφερειακή ή θα έρθει και κάτι μεγαλύτερο για να ισορροπήσει το σύστημα? Λοιπόν, για να ισορροπήσει, συνήθως σε τέτοιου τύπου οριακές καταστάσεις, το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, πολλά μέτωπα από ένα σημείο και ύστερα, αν η ένταση αυξηθεί και οι βασικοί παίχτες των βασικά συμφέροντα σε αυτά τα μέτωπα από πίσω είναι οι μεγάλες δυνάμεις και δεν είναι μόνο οι μικρές, οπότε εν πάση περιπτώσει θα το κάνουμε γαργάρα, πολλά μέτωπα ενώνονται. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, να πούμε στους φίλες και στους φίλους, οι οποίοι μιλάμε από την ιστορία, έτσι, και την ανθρώπινη, εν πάση περιπτώσει, τρέλα. Με το δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος πότε ξεκίνησε? Εμείς στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1939. Στην Ασία, οι Ιαπωνέζοι με τους Κινέζους πολεμάγανε 3-4 χρόνια πιο πριν. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τι είναι? Είναι μια κίνηση της Ιταλίας από τη δεκαετία του 30 να επεκταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην, και στην Αφρική, όπου κάνανε τα στραβά μάτια η κοινωνία των εθνών. Είναι η κίνηση επανεξοπλισμού της Γερμανίας και αναθεωρητισμού, όπως κακή ώρα κάνει τώρα η Τουρκία. Και είναι η κίνηση της Ιαπωνίας να καταλάβει αυτή την περιοχή την οποία θέλει τώρα να ελέγξει απολύτως η Κίνα. Δηλαδή, αυτά τα τρία συμπέσανε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εν το μέσο μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, η οποία ανέκυψε τη δεκαετία του 30, και ενοποιήθηκαν επί της ουσίας. Μάλιστα. Θυμάστε. Δηλαδή, δεν είναι ότι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και πάμε πολεμάμε. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκανε το 41, έτσι, με σωστά, το Pearl Harbor, σωστά, το Δεκέμβριο. Ενώ εμείς πολεμάγαμε, ήδη η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη του πολέμου. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχουμε μέτωπα κι άλλα. Εάν αυτά αυξηθούν αρκετά και υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις όπου εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα, πραγματικά τότε θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο ζήτημα. Ποια είναι αυτά τα μέτωπα? Εγώ πολύ ανησυχώ για τα Βαλκάνια, αν και δεν το λέμε, το τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε όλα τα συστατικά στα Δυτικά Βαλκάνια για μια επανάληψη των συγκρούσεων με κεντρικό άξονα τους Σέρβους με τους Αλβανούς. Δεν το συζητώ για τη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, έχετε μιλήσει και με άλλους πολύ καλούς συναδέλφους και αναλυτές και ακαδημαϊκούς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί πλέον να οδηγηθούμε σε περιφερειακό πόλεμο. Υπάρχει το θέμα της Τουρκίας, υπάρχει το θέμα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική και βέβαια υπάρχει το ζήτημα το τι θα κάνει, τι γίνεται από την άλλη πλευρά του πλανήτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δεκαετίας του 30, τέλη δεκαετίας του 30. Επειδή, κύριε Φίλη, άκουσα προσεκτικά αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι εδώ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα το επίκεντρο της Μέσης Ανατολής. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ένα μήνα και κάτι,
Κατά τη γνώμη σας, έχει πεπερασμένο όριο ή μπορεί να ξεφύγει? Και εξηγούμε. Η επίθεση της Χαμάς επί Ισραηλινών στόχων και μάλιστα με θύματα και αμάχους είχε μία απάντηση που βαφτίστηκε πόλεμος από πλευράς Νετανιάχου, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά πως θα σταθεί. Όμως σήμερα, ένα μήνα μετά, έχει δυσανάλογα σε αριθμό θυμάτων αμάχων 4.000 παιδιά. Μου γράφουν εδώ τα επίσημα στατιστικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λένε ότι ο αριθμός των νεκρών παιδιών είναι μεγαλύτερος από τις πολεμικές σειράξεις 2 χρόνια τώρα, μόνο από το τι συμβαίνει τις τελευταίες 20 ημέρες. Και πολλοί αναρωτιούνται πού πάει η ιστορία. Είναι πλήρη σε καθάριση Λωρίδας Γάζας από τους Παλαιστινίους με άξονα την καταπολέμηση της Χαμάς? Θα δημιουργηθεί προσφυγικό ζήτημα και οι λεγόμενοι θαλάσσιοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι που θα συζητηθούν και αύριο στο Παρίσι δεν είναι για την αποστολή βοήθειας που μπορεί να περάσει μέσα από την Αίγυπτο, αλλά είναι για να πάρουν Παλαιστινίους χώρες όπως η Ελλάδα? Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εάν κρίνουμε από το τι ήθελε και το τι λέει η Ισραηλινή πλευρά με το που ξεκίνησε η πολεμική αυτή σύγκρουση, η επίθεση μάλλον της Χαμάς στο Ισραήλ, νομίζω ότι ο κύριος Νετανιάχου αυτό το οποίο θα θελήσει να κάνει είναι να... θα είναι να καθαρίσει τη Λωρίδα της Γάζας. Οι πρώτες ενδείξεις, τις οποίες εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες έχουμε εντοπίσει, είναι ότι θέλει τουλάχιστον να ελέγξει απολύτως τη βόρεια περιοχή της Γάζας, της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου και της πόλης της Γάζας. Αυτό το είπαν από την αρχή διάφοροι υπουργοί και πολιτικοί του Ισραήλ, mm-hmm. και μάλιστα είπαν ότι στο τέλος του πολέμου τα σύνορα στην περιοχή θα έχουν αλλάξει. Άρα λοιπόν, κρίνοντας από αυτό το οποίο είπαν αρχικώς, αυτό βέβαια θα δούμε, λέμε τι είπαν οι Ισραηλινοί, έτσι. Σωστά. Δεν πάνε να πει ότι θα γίνει και 100%. Αυτό όμως που βλέπουμε του πεδίου αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, επιβεβαιώνει την πρόθεσή τους. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί τι έχουν κάνει? Με το που ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις στο έδαφος, έχουν δημιουργήσει ένα θύλακα στα νότια προάστια της πόλης της Γάζας, δηλαδή έχουν αποκόψει την πόλη της Γάζας από την υπόλοιπη Λωρίδα προς νότον, και πλέον την πολιορκούν διότι τις επιτίθενται από τον νότο, που την έχουν αποκόψει και από τον βορρά. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον αυτό το οποίο είπανε πολιτικός, ότι θα αλλάξουν τα σύνορα και ότι θα ελέγξουν τη Γάζα άμεσα. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, γι' αυτό τους κόψανε τις πρώτες μέρες και το νερό στη βόρεια Γάζα, για να τους αναγκάσουν τους Παλαιστινίους να φύγουν προς την νότια. Άρα λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να σας πω με μεγάλο βαθμό σιγουριάς είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν τη Γάζα, αν μη τι άλλο, μια νέα Μόχωστο. Να το πω με απλά λόγια για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι. Δηλαδή να τη φτιάξουν, να δημιουργήσουν αρχικώς μια κατάσταση στην οποία θα είναι μία ζώνη no man's land, να το πούμε έτσι, την οποία θα την ελέγχουν στρατιωτικώς, άρα θα αυξήσουν το χρόνο έγκαιρης προειδοποίησης για χτυπήματα στο νότιο Ισραήλ από την περιοχή της Γάζας, και από εκεί και ύστερα τίθεται το ζήτημα τι θα κάνουμε με τους κατοίκους. Αυτό το οποίο καταλαβαίνετε είναι ότι εάν και εφόσον γίνει αυτό, οι Ισραηλοί πολύ δύσκολα θα αποδεχτούν να βάλουν ξανά υπό τον άμεσο στρατιωτικό έλεγχό τους 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους, αν το πούμε για τη βόρεια περιοχή της Γάζας. Έτσι. Θα βάλουν Παλαιστινίους ή θα γίνει μια ζώνη στρατιωτικής κατοχής και μετά θα πάμε στο μοντέλο του επικισμού? Γιατί στη δική μου. Ακριβώς αυτό λέω, ότι η πιθανότητα είναι, εάν όντως συμβεί αυτό, η πιθανότητα είναι να οδηγήσουν αυτό το 1,5 εκατομμύριο που μένει στη βόρεια περιοχή της Γάζας να το οδηγήσουν προς τον νότο. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν 2,5 εκατομμύρια σε ένα πολύ στενό χώρο. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί και προσφυγικό ζήτημα. Τεράστιο. Άρα τους θαλάσσιους ανθρωπιστικούς δρόμους δεν τους θεωρείτε και τόσο αθώους στη δημιουργία τους? Εγώ διότι... αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν αντέχει η Ελλάδα να έχει και να φέρει στο έδαφος της δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους
ακόμα από εκεί, οι οποίοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με εμάς, προφανώς, αλλά από το 2006 οι περισσότεροι από αυτούς είναι διαποτισμένοι με τα νάματα του Ισλαμικού εξτρεμισμού και να τους βάλουμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι είναι να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να επιβιώσουν κοντά στις εστίες τους. Άρα λοιπόν, να κάνουμε το παν, κύριε, να τους στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Το καταλαβαίνετε το ερώτημά μου, είναι σαφές. Πώς δεν το καταλαβαίνετε, εγώ καταλαβαίνετε την απάντησή μου. Νομίζω. Η πιο γρήγορη και ασφαλής οδός, εφόσον το επιτρέψουν και Ισραήλ και Αιγύπτιοι, είναι από το πέρασμα της Ράφα. Δεν χρειάζεται να πας από τη θάλασσα. Άρα ναι, το να λες ότι πάνε να φτιάξουν στο Παρίσι ο Μακρόν τέτοιους διαδρόμους και Ελλάδα και Κύπρος και άλλοι μέσα, εμένα μου αρχίζει και να μου φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο στο οποίο θα δεκτούμε εμείς ως χώρα να παίξουμε. Αφήστε τώρα το αν μπορούμε να τους σηκώσουμε. Προφανές αυτό που είπατε. Θα παίξουμε το ρόλο του να βγάλουμε τον κόσμο από τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή να μετέχουμε στο σχέδιο του Ισραήλ για επικισμό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους φίλους μας, γιατί αυτό δεν είναι πλέον ζήτημα. Είναι ζήτημα ασφαλείας της πατρίδος μας. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ζήτημα ασφαλείας της πατρίδος μας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα Έλληνας, πολιτικός, να παίξει με την ασφάλεια της πατρίδος μας. Αρκετά έχουμε υποστεί μέχρι στιγμής. Αρκετά έχουμε φανεί τυχεροί μέχρι στιγμής. Τώρα όμως δεν θα φανούμε, διότι εάν και εφόσον έχουμε τη θέση την οποία έχουμε αναφορικά με το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και εγώ θα πω καλώς το έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να φέρεις 10, 20, 30, 40, 100 χιλιάδες ανθρώπους σε μια χώρα η οποία εντωμεταξύ αυτοί 100 χιλιάδες που θες να φέρεις, ή 50, ή 20, 30, θα ακούνε περισσότερο τι λέει ο κύριος Ερντογάν από ό,τι λέμε εμείς. Συγγνώμη, τότε... Δηλαδή πώς αλλιώς να το πούμε. Συγγνώμη κύριε Φίλη, τότε τι καλώς το έχουμε για να εξαφανιστεί η Χαμάς, να εξαφανιστεί ο Παλαιστινιακός λαός δηλαδή. Ακούστε να δείτε. Το καλώς το έχουμε, σωστά το λέτε για να το διευκρινίσω. Πρώτον και κύριον θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το να πούμε ότι η μόνη λύση για το Μεσανατολικό είναι τα δύο κράτη. Προφανώς δεν μπορεί να εξαφανιστεί το κράτος Ισραήλ από εκεί. Ασφαλώς. Γιατί ακόμα και αν ήθελε κάποιος να το εξαφανίσει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξαφανιστεί πρώτα ο ίδιος, διότι το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Και υπάρχει στην αποτροπή του αυτό που λέγεται η επιλογή του Σαμσόν. Όποιος γνωρίζει τη Βίβλο, καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοώ. Ναι, αλλά να σας πω ότι άλλες χώρες και μόνο με την υποψία πυρηνικών υφίσταται εμπάργκο. Εδώ αυτό το κοινό μυστικό, το Ισραήλ έχει πυρηνικά. Το είπε ένας υπουργός και στα ξηγουρά του Γαϊδάρου. Καταλάβατε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε μία λύση δύο κρατών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε μία Παλαιστινιακή αρχή και ένα Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο να μην άγεται και φέρεται από δυνάμεις οι οποίες περισσότερο έχουν να κάνουν με το ακραίο εξτρεμιστικό Ισλάμ παρά με ένα εθνικό κίνημα απελευθέρωσης. Όποιος διαβάσει την ιστορία της Χαμάς θα γνωρίζει λοιπόν ότι δημιουργήθηκε από το Σεϊχ Γιασίν το 1987 και ο βασικό της σκοπός, προφανώς δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του Ισραήλ, και ο βασικό της σκοπός, εν της πράγμαση δηλαδή, και ο βασικός της σκοπός είναι η δημιουργία Ισλαμικού Χαλιφάτου στο έδαφος Παλαιστίνης. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα αυτά. Λυπάμαι που το λέω. Μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται βολικά με αυτό που το λέω. Αλλά προκαλώ οποιοδήποτε να βγει να πει ότι δεν λέμε, είναι αλήθεια αυτό το οποίο συζητάω. Ερώτηση όμως, εδώ κρίσιμη. Και ποιος επένδυσε στη Χαμάς? Δεν επένδυσαν οι Ισραηλινές κυβερνήσεις όταν αφήναν να περάσουν κεφάλαια από το Κατάρ για να είναι κόντρα στην οργάνωση για την απελευθέρωση Παλαιστίνης? Δεν επενδύαν και οι ίδιοι? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την ιστορία την ανθρώπινη, στο ποιος βοηθάει τις διαφόρες οργανώσεις ανά τον πλανήτη, ξέρετε, αυτός ο οποίος βοηθάει πάντα είναι αυτός ο οποίος έχει το συμφέρον να κρατάει διαιρεμένους τους ανθρώπους στους οποίους βοηθάει να φτιαχτεί μια τέτοιου τύπου οργάνωση. Σωστό. Αυτή είναι κλασική. Είναι κλασική περίπτωση, την είδαμε στην Κύπρο. Είναι κλασική περίπτωση, την είδαμε στην Ινδία με τον Πακιστάν. Είναι κλασική περίπτωση, το έχουμε δει στη Βόρεια και στη Νότια Ιρλανδία. Και σε τελική ανάλυση είναι μια κλασική παραδοσιακή πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορούμε όμως να το γυρίσουμε εκεί
Άρα εμείς να πούμε, επειδή το φτιάνατε το λάθος και τη βλακεία τότε, τώρα εμείς πρέπει αυτοδικαίως να πούμε ότι okay, θέλουμε ένα Ισλαμικό χαλιφάτο στα σύνορά μας. Όχι, αλλά δεν αυτό γίνεται. Που λέτε ότι θέλουμε δύο κράτη με ειρηνική συνύπαρξη και μία βασική ναι. προϋπόθεση είναι να υπάρξει μια εκεχηρία, να φύγουν οι όμοιροι, να σωθεί και ο άμαχος πληθυσμός, είναι εκ των όνων κάνευ σε μια χώρα που θέλει βέβαια. Να παίξει φέρ. Μου λέει εδώ κάποιος, σωστά τα λέει ο κύριος Φίλης, αλλά έχει την εξήγηση πώς αυτό το ίδιο το κράτος του Ισραήλ μια χαρά συμμάχησε με τους Αζέρους και τους Τούρκους για τον εξαπανδροσμό. Έλα, μπερδεύτηκα. Ναι. Και την εθνοκάρθαρση των Αρμενίων, ζητώ συγγνώμη για τον Σαρδάμ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Εκεί δεν έπαιζαν ρόλο η θρησκευτική τους διαφορά. Μια χαρά τα βρήκαν. Μια χαρά το κάνανε, διότι έπαιζε ρόλο η γεωγραφία. Και η γεωγραφία έλεγε ότι οι Ισραηλοί θέλουν τους Αζέρους, γιατί είναι 7-8 εκατομμύρια στο Αζερβαϊτζάν και είναι άλλα 20 εκατομμύρια στο Ιράν. Γιατί θέλανε λοιπόν τους Αζέρους, καταλαβαίνει λοιπόν ο φίλος πολύ καλά, ως καρφί στο μάτι το βόρειο της βόρειας πλευράς του Ιράν. Μάλιστα. Και να μπορούν να ελέγχουν το Ιράν από εκεί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο το τι και για ποιο λόγο λειτουργήσαν έτσι με τους Αζέρους. Είναι απαράδεκτο το ότι επί της ουσίας δεν έκανε τίποτα η Δύση και η Ρωσία και το Ισραήλ και εμείς να σώσουμε 120 με 150 χιλιάδες Αρμένιους οι οποίοι εν μια νυχτή αδειάσαν τον Αγκόρνο Καραμπάχ και επαναλαμβάνω δεν έτρεξε κάστανος η Δύση για αυτό το οποίο έγινε. Να πω κάτι στο φίλο το Λευτέρη και θα έρθω σας κύριε φίλη γιατί το τελευταίο κομμάτι είναι η Τουρκία φυσικά και σε σχέση με εμάς, δεν ξεφύγετε. Μου λέει εδώ ξύπνα επιτέλους δεν θα σώσουμε εμείς τον κόσμο, χεστήκαμε στο κάτω κάτω και χεστήκαμε ποιος στήριξε ποιον. Όχι δεν είναι έτσι Λευτέρη, διότι αν εφαρμοστεί σχέδιο μεταναστευτικής προσφυγικής ανθρωπιστικής αποστολής μισού εκατομμυρίων δεν είναι χεστικές. Ένα, δύο. Όταν ακούς για πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία, τρέχεις για χάπια Ιουδίου. Όταν ακούς ότι το Ισραήλ μπορεί να ρίξει πυρηνικά, είναι Τετάρτη, το επαναλαμβάνω. Είναι όλα δεμένα. Και θέλω, κύριε φίλη, να έρθω σε αυτό που είναι το πιο εμφανές σε όλους. Θα το πάω διαφορετικά. Κοιτάξτε. Η Κύπρος είναι υπό ημικατοχή. Δεν εννοώ το βόρειο κομμάτι της, εννοώ και το ελεύθερο με αυτά που γίνονται. Πύλα κτλ. Η Τουρκία συνεχίζει να τη μετατρέπει ταχύτατα σε προτεκτορά του. Ελλάδα βγάζει έξω από το φάκελο το Κυπριακό στις συζητήσεις με την Τουρκία. Οι υπουργοί συζητούν το μεταναστευτικό ως τι άραγε με την Τουρκία. Το Δεκέμβριο τους δίνουμε το άλοθη, μια χαρά είναι οι Τούρκοι, δεν τρέχει τίποτα, ας στηρίζουν ό,τι θέλουν αυτοί στο Μεσανατολικό. Εμείς συζητάμε μαζί τους σε διπουργικό επίπεδο. Η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα κουκουρούκου μανταλάκια. Τι συμβαίνει εδώ τελικά? Τι συμβαίνει? Αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι πρέπει να ρωτήσετε τους πολιτικούς σταγούς μας από κάθε κόμμα. Αυτό το οποίο επίσης φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε ένα τεράστιο λάθος στρατηγικής το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Ξεπλένουμε, θα προσπαθήσουμε να ξεπλύνουμε εμείς την Τουρκία τη στιγμή που είναι κόκκινο πανί για όλη τη Δύση. Αυτό είναι πραγματικά και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την Ουκρανία, όπως καταλαβαίνετε πλέον, ένα τρομακτικό δώρο που κάνει ο κύριος Ερντογάν προς την Ελλάδα. Είναι ένα δώρο, πώς να σας το πω τώρα, θα κανονικά θα πρέπει να ήταν η φαντασίωση κάθε Έλληνα πρωθυπουργού αυτό που συνέβη. Κάθε Έλληνα πρωθυπουργό ο οποίος θέλει όχι να κατευνάσει αλλά να αποτρέψει. Πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και αυτό το οποίο κάνει, εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει όχι φεϊβολάν, θα το έπρεπε να το είχαμε χρησιμοποιήσει και να πώς να σας πω τώρα, να τους τυπήσουμε στο κεφάλι όπου τους βρούμε. Δεν εννοώ να κάνουμε πόλεμο, εννοώ όμως ότι ήρθε η ώρα κύριε Σαχίνη μαζί με το Ισραήλ να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε άμεσα όλες τις ενεργειακές και ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την Κύπρο με την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς πολλά πλέον χωρίς πολλές συζητήσεις. Είναι η ώρα να απαιτήσουμε για όλε να απαιτήσουμε η Κρήτη έγινε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, η Ελευσίνα έχει γίνει το μεταφορικό κέντρο των ΗΠΑ
Και ταυτοχρόνως η Αλεξανδρούπολη εξακολουθεί να είναι το μεταφορικό κέντρο της Δύσης για την Ουκρανία. Θα πρέπει να απαιτήσουμε. Ακούστε που σας λέω, γιατί ξέρω τι λέω. Το άλλο με όχι το 130. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Όχι με κλειπίδια. Ναι, ναι. Με το τοτό. Ναι, λοιπόν, γιατί ο Μπλίνκεν. Με συγχωρείτε, κύριε Φίλη. Εντάξει, εσείς καλά τα λέτε, αλλά ο Μπλίνκεν πάει στην Τουρκία και του κάνουν και ξεφύλια. Του κάνουν και μούτρα. Τι λέτε λοιπόν, τώρα. Γι' αυτό σας το λέω. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να του στέλναμε ευχητήρια κάρτα του κυρίου Ερντογάν και να του ευχηθούμε να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα έπρεπε να στις αμετροέπειες Βαχτσελή να πούμε ότι θα σου δώσουμε εμείς αρματαγωγά τύπου Ιάσον να μεταφέρουμε τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα να δούνε πόσα πίτια χωράει ο σάκος. Θα έπρεπε να είχαμε λειτουργήσει ως ένα κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του αυτή τη στιγμή. Και το σεβόμαστε τον εαυτό μας δεν είναι να δώσουμε υπεσχημένα στους Τούρκους ή εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία συζητάγαμε, ίσως που θα έπρεπε σύμφωνα με κάποιους να δοθούν, όπως συζητήθηκαν ένα μήνα πριν. Γιατί η γεωπολιτική ισορροπία και η πραγματικότητα αυτού του μήνα είναι διαφορετική με τον επόμενο. Και ο επόμενος μήνας θα είναι χειρότερος για την Τουρκία από τον προηγούμενο, διότι κατά την άποψή μου η πιθανότητα η κατάσταση εκεί να κλιμακωθεί θα είναι μεγαλύτερη από το να μην κλιμακωθεί, με ό,τι αυτό σημαίνει για το εσωτερικό της Τουρκίας, διότι ακόμα και αν ο κύριος Ερντογάν να θέλει να είναι λεκτικές φιρουέτες, να το πει κάποιος έτσι, αυτά που λέει για να κάνει το κομμάτι του, η κοινωνία η τουρκική εν πωλής και στη μεγάλη της πλειοψηφία πραγματικά τα πιστεύει και φάνηκε αυτό από τις συγκεντρώσεις τις οποίες έχει κάνει. Ναι, αλλά κύριε φίλε, εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση. Ότι ο Ερντογάν δεν κάνει δώρα, ασκεί πολιτική και μάλιστα πολιτική που επιδρά ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί έχει δουλέψει από πριν γι' αυτό. Έχει τον Μπλίνκεν να τρέχει σαν κουταβάκι και να παρακαλά να τον δει και να κάνει αυτός περιοδίες. Λέω εγώ το λέω. Ναι. Όχι εσείς. Ναι. Και την ίδια ώρα έχεις μια Ελλάδα δεδομένη, η οποία όπως είπατε σωστά, αναλαμβάνει να του προσδώσει και το άλοθη. Και να σας πω και κάτι. Όσο και να μην τον θέλουν, δεν τον θέλουν στο ελάχιστο του να πουλάει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, για παράδειγμα για τους ομήρους, στο βαθμό που μπορεί να επηρεάζει. Κύριε Σαχίνη μου, δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Όταν ένας λέει ότι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν και ο άλλος λέει ότι η Χαμάς είναι freedom fighter σε πάση περιπτώσει, δηλαδή η άλλη πλευρά τι είναι, μόνο Έλληνες θα το δεχόντουσαν για τον Τούρκο αυτόν με αυτή την τοποθέτηση ως διαμεσολάβηση. Ξέρετε, οι Ισραηλοί δεν είναι Έλληνες. Δυστυχώς για μας. Και δεν θα το πάω για τα τρολάκια, λέω τώρα έτσι, για δολοφονίες παιδιών κτλ. Θα το πάω για το πώς εν πάση τόσοι αντιλαμβάνονται τις διεθνείς σχέσεις. Λοιπόν, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος. Ποιος θα δεχτεί διαμεσολάβηση του Ερντογάν? Διαμεσολάβηση σημαίνει στις διεθνείς σχέσεις να είναι κάποιος αυτό που λέμε honest broker. Δηλαδή έτοιμος διαμεσολαβητής. Θεωρείτε ότι οι Αμερικανοί δεν χρησιμοποιούν και το κανάλι του Ερντογάν για τους Αμερικανοεβραίους αυτή τη στιγμή που είναι όμοιροι? Και τι έγινε, και η Χαμάς τους ακούει? Α, δεν το ξέρω αυτό. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει το να βάλει το χεράκι του για να φύγει ένας πολίτης ή δύο ή τρεις ή τέσσερις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ίσονος σημασίας, όχι σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά στο ευρύτερο γεωπολιτικό και διεθνολογικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι στο Ισραήλ ούτε να τον δούνε δεν θέλανε. Πριν έναν 1,5 μήνα συζητάγαμε για το αν θα περάσουν αγωγοί από το Ισραήλ, άμα θυμάστε. Σωστά, από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, στην Τουρκία. Για πείτε μου, υπάρχει περίπτωση? Κάποιοι λέγαμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά αυτά, γιατί δεν έχουν στρατηγική πλέον συμμαχία Ισραηλινή με τους Τούρκους. Για τον απλούστατο λόγο, όχι ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν, αλλά γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν πλέον, λόγω της δομής και της ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης που έχει πάρει το τουρκικό κράτος. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν. Οπότε τι αγωνόμαστε? Εμείς γιατί πηγαίνουμε, όπως το λέω, εθελοντές στον έρωτα αυτή τη στιγμή? Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μπλίνκεν πήγε στην Άγκυρα, πάντως, να το πω αυτό. Δεν ήρθε στην Αθήνα, πήγε στην Άγκυρα. Εσείς λέτε δηλαδή ότι κατά τη γνώμη σας η συνάντηση 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να αποφευχθεί? Όχι, να σας το πω κάτι. Όχι, δεν είμαι ακραίος. Να μην αποφευχθεί, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε διαφορετικά τα θέματα. Πολύ απλό. Και θα πρέπει οι συμφωνίες που θα υπογράψουμε να είναι χαμηλού πολιτικού επίπεδου. Ναι.
προφανώς. Και φυσικά δεν ξέρω τι συζητάμε τώρα Νοέμβριο μήνα, γιατί υπενθυμίζω ότι στον οδικό χάρτη που είχαμε συνεννοηθεί υπήρχε το ζήτημα του, υπήρχε το ζήτημα των, της έναρξης των, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο των πολιτικών διαπραγματεύσεων και τον Νοέμβριο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε τώρα με αυτούς. Και εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι, κοιτάξτε να δείτε κύριε Σαχίνη, γιατί εδώ ζούμε στη χώρα της Φεδράς Πορτογαλέας. Τι μας λένε, για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος που μας λένε ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους για να έχουμε καλά την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αυτό μας λένε οι ξένοι, έτσι. Mm-hmm. Και να είμαστε όλοι χαχαχή, χαχαχό, τι ωραία, τι καλά. Συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επί της ουσίας δεν λειτουργεί ως νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία λειτουργεί ως μια χώρα η οποία υπονομεύει οποιαδήποτε δυτική προσέγγιση, πολιτική, συνοτιαλική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Άρα, ναι, αλλά οι κάποιος, Αμερικανοί κάποιος και οι Ισραηλινοί είναι σίγουροι ότι θέλουν πλέον εμείς να τα βρούμε την Τουρκία ή πάμε από μόνοι μας? Κύριε φίλη, με συγχωρείτε. Αυτό κάποιος πρέπει να το πει, γιατί θα σας θυμίσω ότι μεσολάβησε και ένα μαβί Μαρμαρά και μετά από χρόνια τα βρήκανε οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς μέχρι πριν ένα μήνα. Τώρα ποιος μου λέει, μετά από 12 χρόνια. Ναι, ποιος μου λέει ότι μετά από 12 χρόνια δεν ξαναβρούν? Και εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να το πει. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα το πει? Κύριε Σαχίνη μου, κοιτάξτε, στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες στρατηγικές και υπάρχουν και κάποιες τακτικές κινήσεις. Λοιπόν, μετά από 12 χρόνια αποφασίσανε να τα βρούνε, όπως κάποιοι είπαν. Δεν τα βρήκανε και λέγαμε ότι δεν πρόκειται να τα βρούνε. Και σε τελική ανάλυση, ακόμα και αν τα βρούνε, αποδεικνύεται περιτράνως αυτό το οποίο επίσης θα λέγαμε πιο παλιά. Λέγαμε ότι ακόμα και αν τα βρούνε με τους Τούρκους, ποτέ δεν θα πάει 70-30 η όλη η διαδικασία υπέρ της Τουρκίας όπως ήταν παλιά. Λοιπόν, θα πάει τουλάχιστον 50-50. Ρωτάει εδώ άλλος, ρωτάει άλλος φίλος. Κύριε φίλη, με αυτό το κλίμα, ειλικρινά τώρα θεωρείτε ακραία την αναβολή, λέει, τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, όταν είναι πασίδηλο τι θα κάνει ο Ερντογάν? Θεσσαλονίκη της καρδιάς του, το είπε εξάλλου ότι ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι σοου και τι φιέστα θα κάνει το Δεκέμβριο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά τι θα κάνει και με τη Θράκη? Σύμπας. Τι να πω. Μάλιστα. Δεν θέλω να πανώ ακραίος. Τι να σας πω. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν έχει νόημα κανένα μα κανένα όλη αυτή η ιστορία. Δεν έχει κανένα νόημα. Άλλος φίλος. Λυπάμαι που το λέω. Ο Δήμος λέει, κύριε φίλη, καλημέρα. Μήπως βιάζεστε λίγο? Η Παλαιστίνη ακόμη δεν έχει εξαφανιστεί. Είναι αναγνωρισμένη από 150 χώρες και έχει ΑΟΣ. Πώς θα κάνει συμφωνία με το Ισραήλ την ώρα που δεν έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη και την ίδια ώρα ο ΙΕ την αναγνωρίζει ως κατεχόμενο? Δηλαδή, γιατί πρέπει είπα να. Είπα εγώ ότι το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι χρειάζεται Παλαιστινιακό κράτος. Ναι, ναι, ακούστε. Τι εννοούμε? Δεν είπα ΑΟΣ με το Ισραήλ. Μα δεν γίνεται να έχει ΑΟΣ με το Ισραήλ. Αν εννοεί αυτό ο φίλος. Γεωγραφικώς δεν γίνεται. Αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι μόνο. Πηδάνε μια χώρα για να πάνε στην επόμενη που τη συμφέρει. Εγώ αυτό που λέω είναι να προχωρήσει. Το ζήτημα έχει υπογράψει αναγνώριση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης το Ισραήλ με την Κύπρο. Ένα. Και από εκεί και ύστερα λοιπόν πάω στο διατάφτα για εμάς. Το πραγματικό αντάλλαγμα που πρέπει εμείς να πάρουμε αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου για αυτό που κάνουμε για τους Αμερικανούς επί της ουσίας και τη Δύση στην περιοχή της Δυτικής Ευρασίας, στον υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα στενά Αιγαίο Ανατολική Μεσοξόγειος, είναι ασυζητητή 12 ναυτικά μίλια παντού, έργα όμνες για να θυμηθούμε και μια έκφραση, και η υπογραφή τουλάχιστον ενός μιλίου κοινή αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο. Αυτό είναι πραγματικά ένα αντάλλαγμα άξιο αυτού του οποίου δίνει η Ελλάδα. Δεν είναι το αντάλλαγμα χάντρες για ηθαγενείς, σου φέρα 5 ντουφέκια και το πάει ο καθιστός Σταύρος και ο σηκωμένος Βούβαλος και το δείχνει στους ηθαγενείς και λέει κοιτάξτε τι μας έφεραν από την Εσφαιρία, μάλλον συγγνώμη, η Δυτική. Ή ο μεγάλος αρχηγός. Είστε σαφείς. Έχετε σαφέστατη, καθαρή, πεντακάθαρη θέση. Δεν την ακούω συχνά αυτή.
εσείς τουλάχιστον. Κύριε Φίλη, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα φαινομενικά. Φαινομενικά, άσχετο, ναι. Αλλά μόνο άσχημο, άσχετο δεν είναι, μιας και το θίξατε και είστε από τους ελάχιστους που το κάνει για τα Βαλκάνια. Θεωρεί, λέει εδώ, μου λέει ο Αχιλλέας, ο κύριος Φίλης, άσχετη τη συμφωνία μετακίνηση μεταναστών μεταξύ Μελώνη με Ράμα στο έδαφος της Αλβανίας, με τα γεγονότα, ναι, ναι, στο Ισραήλ και το κυριότερο με τη στάση που έχει η Τουρκία με την υποστήριξη της Χαμάς. Να το κάνουμε και εμείς αυτό με την Αλβανία. Τι εννοείτε? Ναι, το σκεφτόμουν χθες. Το σκεφτόμουν χθες. Λέει ο Ράμα ότι μόνο, λέει, με την Ιταλία, λόγω των συνδέσμων, συνδέσμων των οποίων έχουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Κάνει λάθος, κύριο Ράμα. Η Αλβανία έφαγε ψωμί και έζησε λόγω της Ελλάδας, όχι λόγω της Ιταλίας. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Ράμα και να πούμε, θέλετε να μας στείλετε ανθρωπιστικούς διαδρόμους ή οτιδήποτε, να νοικιάσουμε κι εμείς δύο camps στην Αλβανία, να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έρθουν. Όχι στην Ελλάδα. Και επίσης θα προσέξετε κάτι. Τι λένε για την Αλβανία τα camps αυτά τα οποία θα πάνε? Προσέξτε όμως τώρα, να πούμε και το άλλο. Τι λένε? Δεν θα είναι παιδιά, δεν θα είναι γυναίκες, δηλαδή θα είναι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία. Δηλαδή στην Αλβανία θα στείλουν δύο, θα στηθούν δύο στρατόπεδα με άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία σε μια χώρα η οποία είναι, πώς να πω τώρα, δεν θα πω τσιράκι ακριβώς της Τουρκίας, αλλά λειτουργεί σαν να είναι ο εκπρόσωπος της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, από τη μία είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, την οποία προτείνω στην ελληνική κυβέρνηση να τη συζητήσει και να τη διαπραγματευτεί με την αλβανική κυβέρνηση. Και δεύτερον, φυσικά όμως εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε στρατόπεδο εκπαίδευσης δυνητικών πολεμιστών του Ισλάμ αυτά τα στρατόπεδα, αλλά να βάλουμε και να πούμε ότι θα είναι φυσικά και παιδιά και γυναίκες και άνθρωποι οι οποίοι όντως μπορεί να χρήσουν ανθρωπιστικής βοήθειας. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν μπορεί η πατρίδα μας να σηκώσει περισσότερους ανθρώπους για λόγους εθνικής ασφαλείας. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λυπάμαι αν θα κοφεύσουν, γιατί θα κοφεύσουν, είμαι σίγουρος, οι εθνώτες. Θέλω να κλείσουμε, μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος, άστα κύριε Φίλη, λέει, ας απελευθερώσουμε ένα εκλεγμένο δήμαρχο πρώτα και μετά να πάμε να κάνουμε τα κοκόρια. Λοιπόν, θέλω να κλείσω. Συγγνώμη, δεν κάνουμε κοκόρια. Δεν το είπε για εσάς. Όχι, το ξέρω, δεν το λέει. Δεν είναι θέμα κοκόρι, είναι θέμα βασικού εθνικού συμφέροντος της πατρίδας. Και δεν είναι το θέμα. Αν θεωρούμε ότι θα κάνουμε τα κοκόρια στους Αλβανούς, τότε καλύτερα να πάρουμε όλοι οθωμανικό διαβατήριο και να κάτσουμε να μείνουμε στον Ερντογάν, να μας πρίζουν κιόλας. Ένα έξυπνο ερώτημα του Νίκου. Αφού δεν παίρνουμε ή αν δεν πάρουμε τα ανταλλάγματα που λέει ο κύριος Φίλης, πρέπει να κάνουμε τελικά όλες αυτές τις διευκολύνσεις? Και πότε δίνονται τα ανταλλάγματα, πριν ή μετά την παραχώρηση? Κοιτάξτε, το πρώτο γύρο είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν έκτακτο, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Το αντάλλαγμα λοιπόν παίρνεται κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της κρίσης, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Δεν το περιμέναμε, να το πούμε έτσι, ότι θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, είχαμε ψηλαφίσει ότι μπορεί να συμβεί. Το είχαμε πει. Εδώ εμείς το είχαμε πει. Λοιπόν, άρα κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της κρίσης, όπου θα αυξάνονται οι ανάγκες των διαφόρων γεωπολιτικών δρόντων, εκεί είναι που αρχίζεις και παίρνεις τα ανταλλάγματα και διαπραγματεύεσαι, γιατί σε λίγο θα μας ζητήσουν και άλλες αεροπορικές βάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι όπως θα πάει η υπόθεση. Σε λίγο μπορεί να μας πούνε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Σε λίγο θα σου πούνε, θα θέλω να σου φέρω 100.000 μετανάστες. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε και να ζητήσουμε ανταλλάγματα πέραν από οπλικά συστήματα, τα οποία καλά είναι, δεν αρκούν όμως για αυτό το οποίο κάνουμε. Δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μία σχέση με το Ισραήλ την οποία θα τη χρειαστούμε. Θεωρούσα και το λέω δημοσίως ότι πρώτα θα χρειαζόμασταν εμείς το Ισραήλ παρά το Ισραήλ εμάς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έτσι τα έφερε η ζωή, να θέλει το Ισραήλ, χρειάζεται περισσότερο εμάς από ότι εμείς αυτούς για την ώρα. Και γιατί χρειάζεται εμάς? Δείτε το χάρτη, κύριε Σακίνη. Όλες οι άλλες χώρες γύρω από το Ισραήλ, πριν τις Δύσεις Κύπρου και Ελλάδας, είναι ξένες και δυνητικά εχθρικές ή αμέσως εχθρικές. Η μόνη περίπτωση να έχει επιχειρησιακό βάθος αυτή η χώρα της Μέσης Ανατολής
είναι μέσω της Ελλάδας. Καλά. Τι επιχειρησιακά τώρα, εχθρικές, με συγχωρείτε, έχω διαφωνία. Καύσιμα μια χαρά παίρνει από το Τσέιχαν της Τουρκίας, το Ισραήλ, για τις πολεμικές του ενέργειες. Δεν καταλαβαίνω, η εχθρότητα έχει ένα όριο. Από τους Αζέρους προμηθεύεται επιχειρησιακός, καύσιμα. Επιχειρησιακός, ή μόνο αυτό που λέμε lifeline. Σε περίπτωση που κλιμακωθεί η κατάσταση και η Τουρκία λειτουργήσει έτσι όπως λειτουργεί, είναι ο δυτικός άξονας. Είναι δηλαδή το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα με την Κρήτη. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μόνη ασφαλής οδός κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, όταν θα βγουν στους ναυάρχους τους Αμερικανούς, φτιάξε μου σχέδιο για άμεση μετακίνηση δυνάμεων ή πολεμοφοδίων ή οτιδήποτε στο Ισραήλ. Η μόνη ασφαλής οδός που θα ζητήσουν οι Αμερικανοί θα είναι η Δύση. Δεν θα είναι η Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε. Μπας περιπτώσει, εγώ μέχρι σήμερα το κέρδος αυτής της σχέσης για μας δεν το έχω δει. Γιατί είπα εγώ ότι το έχουμε δει εμείς. Κύριε φίλη, θέλω ρωτώντας σας στο κλείσιμο το εξής, αυτό που ρωτάει πάρα πολύ κόσμος. Με όλα αυτά, θεωρείτε ότι επειδή στο πεδίο όλοι λένε ότι είναι μία κρίση που θα περιλαμβάνει τη λωρίδα της Γάζας, άντε και λίγο τη δυτική όχθη και λίγο νότια του Λιβάνου μέχρι εκεί, ότι είναι δεδομένο αυτό ή ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή? Κοιτάξτε, στη ζωή δεν μπορεί να είσαι ποτέ τίποτα σίγουρος. Μπορεί να πάμε με ένα μαγικό τρόπο, η Χαμάς να πει απελευθερώνουν όλους ομήρους και θέλω τουλάχιστον μια εγκεχηρία, το οποίο δεν νομίζω οι Ισραηλοί να μην το δεχτούν. Και δεν θα ήταν λογικό να μην το δεχτούν. Μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να δούμε μια επίθεση, αν θα δυσκολεύονται, ξέρω εγώ, στη Γάζα οι Ισραηλοί, να πάνε σε ένα έδαφος πιο στα μέτρα τους. Στο Λίβανο. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, ή το Ιράν να αρχίσει να πετάει πυράβλους. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα θέατρο γεωπολιτικό, στο οποίο η μη ελεγχόμενη κρατική, η μη κρατική, παρακρατική, υποκρατική και υπερκρατική και διεθνείς παράγοντες είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι στην Ουκρανία, άρα είναι πολύ λιγότερο ελεγχόμενο. Άρα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε να ετοιμάζει την πατρίδα μας για το χειρότερο δυνατό σενάριο, το οποίο όμως χειρότερο δυνατό σενάριο περιέχει και δυνητικές ευκαιρίες για τα καλύτερα, για την εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο των εθνικών μας συμφερόντων. Γιώργος Φίλης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Φίλη, κρατάω σοβαρές ενστάσεις για φίλους, συμμάχους, όπως και εσείς. Κοινικότητα, διότι στα σκυλοκαυγά λένε ότι έχουν και ξεφύλια με την Τουρκία. Το καύσιμο μια χαρά το παίρνουν από την Τουρκία μέσω Αζερμπαϊτζάν. Έχει αποδείξει, κύριε Σαχίνη, ότι η Τουρκία ή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φίλος των μεγάλων δυνάμεων μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσουν μεγάλη δυνάμει να είναι χρώστης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Μέχρι την τελευταία στιγμή το 12-13, μέχρι την τελευταία στιγμή το 14-15 ήταν φίλος τους. Είναι να μην περάσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Γιώργος Φίλης, καλημέρα κύριε Φίλη, να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.